Σε σοβαρέ καταγγελίε προχωρά ο ιστότοπο happennow.gr αναφορικά με τη μείωση αποθεμάτων πυρομαχικών από τι αποθήκε του Ελληνικού Στρατού. Συγκεκριμένα πριν κάποιε μέρε εμφανίστηκαν φωτογραφίε με μεγάλο κομβόι με πολωνικέ και βουλγαρικέ πινακίδε κυκλοφορία προερχόμενα από αποθήκε πυρομαχικών του Ελληνικού Στρατού στη Βόρεια Ελλάδα. Ανεπίσημα υπήρξε η διαβεβαίωση ότι επρόκειτο περί μεταφορά πυρομαχικών από νατοϊκέ αποθήκε που υπάρχουν στη χώρα μα, την περιοχή τη Κοζάνη. Ασφαλείς και διασταυρωμένες πληροφορίες της ιστοσελίδας όμως αρνούνται την ύπαρξη νατοικών αποθήκων στην περιοχή αυτή, αναφέροντας πω οι μόνε αποθήκες πυρομαχικών που υπάρχουν είναι ελληνικές αποθήκες υλικού επιστρατευμένων μονάδων. Ότι είναι βουλγαρικές και πολωνικές δαλίκες σημαίνει ότι πήγαιναν σε χώρου υποδοχή νατοικών όπλων στην Πολωνία και στη Ρουμανία, τα οποία εν συνεχεία προωθούνται στην Ουκρανία, και πιθανόν τα οχήματα να είναι φορτωμένα με βλήματα των 155 χιλιοστών. Είναι γεγονό πω στι περιπτώσει κρυφής μεταφορά πολεμικού υλικού χρησιμοποιούνται ανάλογε ευρωπαϊκέ δαλίκε, κυρίω πολωνικέ, για να μην υπόκεινται σε τελωνιακού ελέγχου. Αναζητούνται απαντήσει από το ΓΕΣ και το ΓΕΘΑ ώστε να πληροφορηθούμε όλοι από πού παρέλαβαν οι 25 δαλίκε, τι παρέλαβαν και ποιο είναι ο τελικό προορισμό του. Αφού η κυβέρνηση του κυριακού Μιτσοτάκη, εδώ και καιρό, με διάφορε πληροφορίε και στοχευμένα δημοσιεύματα, προσπαθεί να τονίσει το ηθικό του ελληνικού λαού, αναφερόμενη στην ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων εναντί τη τουρκική απειλή.